Προαγγέλθηκε ο κύριος Παπανδρέου, χάθηκε σήμερα. Όχι μόνο μίλησε με όρους διαχωριστικών γραμμών του παρελθόντος, αλλά ουσιαστικά δήλωσε ότι δεν θα σεβαστεί τον νόμο και την απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Είναι πρωτοφανές άνθρωπος ο οποίος διεκδικεί να γίνει πρωθυπουργός, να δηλώνει αντίθετο στον νόμο και να χειροκροτείται. Εμείς τροποποιούμε το καταστατικό μας και προβλέπουμε τη συμμετοχή των φίλων στην εκλογή του Προέδρου. Είναι μια ιδιαίτερη συνιστόσα στην παράταξή μας αυτή τη στιγμή. Εκείνο που προκαλεί όμως ιδιαίτερη εντύπωση είναι η αντιδράση των άλλων κομμάτων που αντιδρούν σε μια δημοκρατική διαδικασία συμμετοχική. Την Αρχή Προστασίας Δεδομένων το ΠΑΣΟΚ την έχει θεσμοθετήσει και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ απευθύνθηκε στην Αρχή για όλη αυτή τη διαδικασία. Γνωρίζετε ότι ο μόνος λόγος που βάζουμε το ηλεκτρονικό σύστημα είναι για να ελέγξουμε διπλοψηφίες και για να μην δημιουργηθούν προβλήματα τέτοια στην εκλογή. Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Θα διεξαχθεί η ψηφοφορία κανονικά την Κυριακή. Η προσέλευση του κόσμου, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα είναι πολύ μεγάλη. Νομικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι η διαδικασία που υιοθέτησε το ΠΑΣΟΚ είναι πρωτοφανής και οδηγεί σε κομματική ταυτοποίηση ψηφοφόρων, οι οποίοι καλούνται δίνοντας τα στοιχεία τους να αποκαλύψουν τις πολιτικές τους πεποιθήσεις. Κάτι τέτοιο επισημαίνει και η Αρχή Προστασίας Ευαίσθητων Δεδομένων. Το αρχείο που πρόκειται να δημιουργηθεί εκ της φύσεως του αφορά πολιτικές πεποιθήσεις, υπό την έννοια ότι τα πρόσωπα των οποίων τα δεδομένα πρόκειται να καταχωριστούν στο αρχείο είναι φίλοι ενός συγκεκριμένου κόμματος. Το κυβερνών κόμμα με τη συμπεριφορά του δηλώνει ουσιαστικά ότι δεν σέβεται κατοχυρωμένους από το Σύνταγμα θεσμούς και χωρίς να υπάρχει καμία τηλεόραση τότε ή και το ραδιόφωνο να τα λένε και μαζεύτηκε 1 εκατομμύριο κόσμος. Λένε κάποιοι και κυρίως οι άνθρωποι της αντιπολίτευσης, της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων μικρότερων κομμάτων της αντιπολίτευσης, ότι δεν είναι τόσο δημοκρατικό το συνέδριο αυτό. Γιατί μαζεύτηκαν κάποιοι χιλιάδες σε σύνεδροι, είδαν τρεις ομιλίες, ψήφισαν τον Γιώργο Παπανδρέου ως υποψήφιο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, χειροκρότησαν, φύγαν, χαμογελάσαν και φύγαν όλοι μαζί. Ναι. Τελικά, ποια είναι η δημοκρατική συμμετοχή αυτών των ανθρώπων, δηλαδή δεν κατατέθηκαν και αντίθετες απόψεις σήμερα? Δεν πρόκειται και να κατατεθούν, διότι αυτοί που πήγαν εκεί είναι αποφασισμένοι. Δεν είναι ο μέσος πολίτης ο οποίος έχει αντιρρήσεις. Mm-hmm. Αυτοί που πήγαν εκεί ήταν δοσμένοι, πώς το λέμε δηλαδή. Λοιπόν, αλλά όπως είπε και ο κ. Παπανδρέου, και αυτό δεν μπορώ να το παραγνωρίσω, όλη αυτή η ιστορία, η φιέστα αν θέλετε, έχει και ένα συμβολικό χαρακτήρα. Ότι ελάτε ρε παιδιά, και ξέρετε με τους οπαδούς του ΠΑΣΟΚ έχει συμβεί το εξής. Ξέρουμε όλοι ότι μέχρι πριν από 1-1,5 μήνα ήταν απογοητευμένοι, περιμένανε να έρθει η μέρα της κρίσης, να χάσουν τις εκλογές και ξαφνικά βρήκαν μια αφορμή, αν θέλετε, να αναστηθούν, να ξυπνήσουν. Να ξυπνήσουν, ναι. Εμείς τους χαλάμε την χαρά της φιέστας. Μάλιστα. Τώρα, το άλλο σχόλιο που γίνεται από την Νέα Δημοκρατία, κυρίως από τον κύριο Ρυσόπουλο, από πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αφορά στην απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την διαδικασία ψηφοφορίας και για αυτούς τους περιπόητους φίλους του ΠΑΣΟΚ. Τελικά, άλλαξε για τη διαδικασία το ΠΑΣΟΚ. Κάποιοι μιλάνε ακόμα και για συνταγματική εκτροπή. Ποια είναι η δική σας θέση? Τώρα είναι υπερβολή για αυτό που λένε για συνταγματική εκτροπή. Υπερβολή είναι, αλλά είδατε το ΠΑΣΟΚ το ίδιο είχε προστρέξει στην αρχή για να ζητήσει την άποψή της. Μόλις είπαν έτσι, λέει εντάξει, το περνάμε από το συνέδριο, αλλάζουμε το καταστατικό, όλα είναι καλά. Και αυτό έχει επίσης ένα συμβολικό χαρακτήρα. Ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τι λένε στο ΠΑΣΟΚ? Εντάξει, περάσαμε τον βομβαρδισμό, έκανε το αυτογκόλ η Νέα Δημοκρατία, με τη νέα δημοσκόπηση θα έχει περιοριστεί και με όλο αυτό που γίνεται σήμερα και μεθαύριο με το συνέδριο και την εκλογή, πάλι ο Παπανδρέου θα είναι στο προσκήνιο, άρα θα μειωθεί πάλι το ποσοστό. Λέω τι λένε. Ναι. Τώρα, αν τι προβλέπετε? Τι θα γίνει? Δεν ξέρω τι θα γίνει. Μπορώ να το πω αυτό. Γιατί να σα πω και κάτι άλλο. Θα έχουμε άλλες εκπλήξεις. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εκείνο με συγχωρείτε που με στενοχωρεί είναι ότι όποτε τα κόμματα έχουν καλά αποτελέσματα, είτε στις δημοσιοποιήσεις είτε στις εκλογές, λένε ο ελληνικός λαός με το αλάνθαστο κριτήριό του μας ψήφισε. Όταν δεν τους συμφέρουν, λένε «Α, τους χειραγώγησαν, α, αυτά είναι τα ΜΜΕ, αυτά είναι οι τηλεοράσεις». Υπάρχουν ερμηνείες ανάλογα λοιπόν, με το... Ο καθένας το φοράει όπως, αυτό είναι όπως τον βολεύει. Πιστεύετε θα έχουμε άλλες εκπλήξεις μέχρι τις εκλογές, μέχρι την 7η Μαρτίου, θα έχουμε άλλες εκπλήξεις, όπως ήταν η υπόθεση Πάχτα και η σκανδαλολογία των ημερών, όπως ήταν η γκάφα της Νέας Δημοκρατίας στο οικονομικό πρόγραμμα, θα έχουμε και άλλα τέτοια απρόοπτα συμβάντα που θα κρίνουν την προεκλογική μάχη ή όχι? Δεν το ξέρω, και αλλά δεν το αποκλείω. Ένα πράγμα έχω να πω, ότι έως τις 7 Μαρτίου δεν θα πεθάνουμε από πλήξη. Μάλιστα. Κύριε Φιτανίδη, σας ευχαριστώ πολύ για το διάλογο που είχαμε. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.
Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε με τους δικούς μας πολιτικούς συντάκτες, να τους καλησπερίσουμε. Μαζί μας λοιπόν η Μαρία Σπυράκη, ο Πέτρος Μποτσαράκος και ο Χρήστος Σεμπέρης. Και να ξεκινήσω από εσένα, Πέτρο, να δούμε ποια είναι τα. Τρίπλα, μου επιτρέπεται ο όρος. Αποφασίστηκε λοιπόν να γίνει τροποποίηση του καταστατικού και να εξομοιωθεί, αν μπορώ να το πω έτσι, ο ρόλος του μέλους με το ρόλο του φίλου. Ιδιαίτερα για τη μέρα της ψηφοφορίας. Λοιπόν, με την ταυτότητά λοιπόν, σου ή την κομματική ταυτότητα. Με την ταυτότητα, άπαντες οι οποίοι θέλουν να ψηφίσουν από την αρχή, από τις 8 το πρωί μέχρι την Δύση του Ηλίου. Και αυτό που λένε στο Πασόκ είναι ότι δεν θα υπάρξει καμία καταγραφή μετά το πέρας της διαδικασίας αυτής, αλλά θα χρησιμοποιηθεί το κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα απλά για να χτυπάει. Μάλιστα. Όταν και αν διαπιστωθούν περιπτώσεις διπλοψηφίας. Μάλιστα. Για να πάμε λίγο και στη Μαρία τη Σπυράκη για να δούμε τα της Νέας Δημοκρατίας. Μαρία, να σε ρωτήσω, έχει κι άλλο σήμερα στο συνέδριο. Ότι κάποιοι άνθρωποι δεν σας φέρθηκαν καλά. Ότι κάποιοι, να το πω έτσι όπως το αισθάνομαι, σας γύρισαν την πλάτη. Και μάλιστα είναι κάποιοι, επιτρέψτε μου και το προσωπικό σχόλιο, που κάποτε σπροχνόντουσαν για να σας αγγίξουν και να σας μιλήσουν. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί. Λέτε για σήμερα. Γιατί αυτό ήταν το λιγότερο. Αυτά είναι πτέσματα, κύριε Λιάγκα. Έχω δεχτεί πολύ χειρότερα. Ταπεινωτικά, αν θέλετε, ταπεινωτικές αντιμετωπίσεις από τους συντρόφους μου. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία όμως. Ας μην αφήνουμε την πίκρα μας να. Πώς θα αισθανθήκατε σήμερα, κυρία Παπανδρέου? Σήμερα θα έλεγα ότι η μέρα ήταν δύσκολη για μένα, γιατί είχε ιδιαίτερες αναφορές στο όνομα του Ανδρέα Παπανδρέου και αυτό φόρτισε τη δική μου συναισθηματική κατάσταση ακόμα παραπάνω. Βεβαίως. Είμαι χαρούμενη με τις εξελίξεις έτσι όπως ήρθαν, γιατί πιστεύω ότι το Πασόκ είναι σε καλύτερα χέρια και πιο αισιόδοξη από ό,τι ήμουν το τελευταίο διάστημα. Πάντως μας έκανε αίσθηση η σκηνή και να τη δούμε παρακαλώ. Όταν έφτασε προς το μέρος σας ο Γιώργος Παπανδρέου, σας αγκάλιασε και ήταν έτσι ένας θερμός αναγκαλισμός. Πραγματικά ένας αυθόρμητος αναγκαλισμός και το φίλι που ανταλλάξατε. Κοιτάξτε, έχω επανειλημμένως δηλώσει ότι με τον Γιώργο Παπανδρέου οι σχέσεις μας είναι πάρα πολύ καλές. Τώρα από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχουν άλλοι λόγοι, τους οποίους φυσικά δεν θέλω να κατονομάσω. Αυτό δεν σημαίνει ότι αναιρώ τίποτα από όλα αυτά όσα έχω πει στο παρελθόν ή θα τα γυρίσω, όπως λέμε, στο μέλλον. Ναι. Η άποψή μου για τον Γιώργο είναι πάγια. Αυτό είναι αλήθεια. Άλλωστε, θα πάτε να ψηφίσετε την Κυριακή, δεν είναι? Τον έχω ζήσει σε πάρα πολλές στιγμές. Και εγώ τον αγαπώ, είναι γιος του Ανδρέα και οφείλω να τον αγαπώ. Θα πάτε να ψηφίσετε, να τον ψηφίσετε την Κυριακή. Βεβαίως. Πάντως, επανέρχομαι. Έχουμε εδώ στο αρχαιακό υλικό του Σταρ πάρα πολλές στιγμές από την κοινή σας ζωή με τον Ανδρέα Παπανδρέου και επισκέψεις. Θυμάμαι την επίσκεψη στην Πάτμο, στην Φλόρινα την κοινή επίσκεψη. Πάρα πολλά στελέχη που σήμερα, όταν σας πλησίασαν, άλλαζαν δρόμο για να μην πέσουν πάνω σας. Που πραγματικά τότε ερχόντουσαν. Και να μην πω την έκφραση που χρησιμοποιεί ο κόσμος, αλλά πραγματικά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ερχόντουσαν και κάναν αγώνα δρόμου για να σας αγγίξουν, για να σας μιλήσουν από κοντά. Αυτοί είναι οι άνθρωποι της εξουσίας, κύριε Λιάγκα. Έτσι ήταν πάντα, έτσι είναι και έτσι θα είναι και αύριο. Αυτό είναι ιστορικά αποδεδειγμένο. Αυτό δεν με σοκάρει. Τι αισθάνεστε για αυτούς τους ανθρώπους, εσείς, κυρία Παπανδρέου? Πώς είπατε? Τι αισθάνεστε εσείς για αυτούς τους ανθρώπους? Κοιτάξτε, να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα. Είναι οι άνθρωποι περί την εξουσία και είναι και οι αρχές μας και τα πιστεύω μας. Πιστεύω ότι σε αυτές τις ώρες πρέπει κανείς να μην αφήνει τον εαυτό του να επιπίπτει σε, θα έλεγα, σε οτιδήποτε παραστρατήματα που έχουν σχέση με το παρελθόν. Να μην αισθάνεται πίκρες και να βάζει το προσωπικό του συμφέρον πάνω απ' όλα. Και το καλύτερο απ' όλα θα είναι να ξέρει ακριβώς τι του γίνεται. Κύριε Παπανδρέου, επειδή είστε γενναίος άνθρωπος και λέτε τα πράγματα με το όνομά τους και άκουσα τη δήλωση προσεκτικά την πρωινή, είπατε ότι υπάρχουν κάποιοι που δεν με επιθυμούν συγγνώμη στο Πασόκ. Ναι. Σήμερα φάνηκαν αυτοί. Νομίζω ότι αυτά είναι γνωστά. Εγώ δεν θέλω να το κατονομάσω. Η αλήθεια είναι ότι προβληματίστηκα στο να πάω ή να μην πάω. Βεβαίως, α, σκεφτείτε να τραβηπάτε κιόλας. Ναι, βεβαίως. Διότι συναισθηματικά σας είπα ότι ήταν δύσκολη μέρα για μένα. Όμως επειδή πιστεύω πραγματικά σε αυτό που με έμαθε καλά ο Ανδρέας Παπανδρέου, ότι δεν είναι υπόθεση ενός ανδρός ο αγώνας και η νίκη, αλλά είναι υπόθεση όλων μας, θεωρώ ότι έτσι πρέπει να είναι. Κανείς πρέπει να παραγωνίζει τα προσωπικά του αισθήματα, να τάσει τον εαυτό μου. Θα επιμείνω και θα πω το εξής. Τον εαυτό του προσωπικά. Σήμερα το σημείο αναφοράς του συνεδρίου, από όλους τους ομιλητές, από τους τρεις ομιλητές. Πιστεύει πως η νέα εποχή για το Πασόκ θα αρχίσει μετά από μια ήττα. Αφού σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι σε λίγη ώρα θα παρακολουθήσουμε την συνέντευξη που παραχώρησε ο Στάρ και η κυρία Μαργαρίτα Παπανδρέου, η μητέρα
του αυριανού αρχηγού του ΠΑΣΟΚ. Να πάμε στους σημερινούς μας καλεσμένους για να ξανανοίξουμε και πάλι την πολιτική κουβέντα, το πολιτικό διάλογο. Μαζί μας λοιπόν τους παρουσιάζω όπως σας βλέπω ο κύριος Καμένος, ο κύριος Λοβέρδος, η κυρία Κούρκουλα και ο κύριος Μητσοτάκης. Καλησπέρα σε όλους. Και θα μου επιτρέψετε, κύριοι της παρέας, να ξεκινήσω από την κυρία Κούρκουλα. Νομίζω ότι όλοι είστε gentlemen και το αποδέχεστε. Κυρία Κούρκουλα λοιπόν, λέει, κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία το ΠΑΣΟΚ ότι όλο αυτό που βλέπουμε να εκτελήσετε τις τελευταίες ώρες, εννοώ με το συνέδριο σήμερα, το έκτακτο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, αλλά και με την εκλογή που έχουμε μεθαύριο του αρχηγού, του νέου αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, του κ. Γιώργου Παπανδρέου, είναι πέρα για πέρα αντιδημοκρατικό. Γιατί είναι όλα προκαθορισμένα. Ένας υποψήφιος, όλοι τον επιλέγουν. Πού είναι η δημοκρατικότητα στο κόμμα σας? Κύριε Λιάγκα, ακούστε, η Νέα Δημοκρατία επιμένει εδώ και καιρό να ασχολείται με ελάσσονο σημασίας θέματα. Και να μην κοιτάει το μείζον, να μην κοιτάει το πολιτικό. Δεν είναι μείζονο σημασία θα σας η εκλογή ενός αρχηγού σε ένα κόμμα? Είναι, βεβαίως είναι μείζον και ο τρόπος επίσης είναι μείζον θέμα. Αλλά ξέρετε, εάν υπήρχε έστω και το παραμικρό πρόβλημα στο ότι υπάρχει εκτάκτος και για συγκεκριμένους λόγους μία υποψηφιότητα αυτή τη φορά στο συνέδριο, θα υπήρχε έστω και ένα σύνεδρος πια σήμερα, ο οποίος θα το διατύπωνε. Σήμερα ελάτε, κυρία Κούρκουλα, ποιο θα τολμούσε τώρα? Πιστεύετε εσείς ότι δεν υπάρχει στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που να διαφωνεί και να θέλει άλλον υποψήφιο? Ποιο θα τολμήσει όμως, έτσι ξέρετε, όπως κύριε Λιάγκα, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα στο οποίο έχουν τολμήσει πολύ πολλά. Όχι τώρα. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα στο οποίο έχουν τολμήσει να διατυπωθούν εντελώς διαφορετικές απόψεις. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που έχουν τολμήσει να τοποθετηθούν διαφορετικά από τον Πρωθυπουργό άνθρωποι και αλίμονο αν λέμε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που δεν τόλμησε κανείς. Νομίζω λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία αντί να ασχολείται όπως όταν ο Πρωθυπουργός εξήγηλε την αλλαγή, τη διαδοχή του και ασχολιόταν από τότε με ίσονο σημασία θέματα ότι πώς το έκανε ο κ. Σιμίτης και αν δικαιούται να το κάνει και αν είναι σωστό και αν... ας αφήσει τώρα τα νομικίστικα προβλήματα, το αν είναι ένας ο υποψήφιος ή όχι και ας δει την ουσία. Καμένη, και η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ, να διατυπώσω ποια είναι η ουσία, αλλάζει το ίδιο και αλλάζει και τον τόπο. Αυτό το γύρισμα της σελίδας νομίζω ότι δημιουργεί φοβικά σύνδρομα στη Νέα Δημοκρατία σε ένα συντηρητικό κόμμα το οποίο τρομάζει σε οποιαδήποτε αλλαγή. Όσον αφορά τα φοβικά σύνδρομα, αυτά θα δουν στους συντρόφους του ΠΑΣΟΚ που φοβούνται μην κατατομηθούν. Αλλά εγώ ήθελα να μείνω σε μια φράση που είπε η κυρία Κούρκουλα. Κύριε Καμένε, ο κύριος Σιμίτης τι ώρα αναμένεται? Ορίστε. Ο κύριος Σιμίτης τι ώρα αναμένεται? Οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Σιμίτης θα έρθει, αλλά δεν μας έχουν πει ακριβώς τι ώρα θα έρθει. Πες μας πώς θα εξελιχθεί η βραδιά από εκεί. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι ο πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, ο κύριος Παρασκευάς Αυγερινός, θα συγκεντρώσει κάποια στιγμή ένα ικανό αριθμό αποτελεσμάτων και θα τα ανακοινώσει. Να πούμε, Άκη, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα μέλη της Κεντρικής Εμπορευτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ είναι στον πέμπτο όροφο της Καρυλάου Τρικούμπη. Παίρνουν και αυτές τις πληροφορίες τους και βέβαια, όπως είπε σωστά, ο Παρασκευάς Αυγερινός, ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά θέμα εκλογών γενικότερα, μόλις θα έχει έναν ικανό αριθμό αποτελεσμάτων, θα τον ανακοινώσει στους δημοσιογράφους. Υπάρχει κόσμος, υπάρχουν οπαδοί του ΠΑΣΟΚ συγκεντρωμένοι εκεί, αναμένονται όχι αργότερα? Όχι, δεν υπάρχουν, αλλά αναμένονται να έρθουν μετά. Κώστα, δηλαδή, ένα μετά λεπτό τώρα. Με το κλείσιμο των καλπών πιστεύουμε ότι θα αρχίσουν να έρχονται και εδώ πέρα οι οπαδοί του κόμματος. Κώστα, ένα λεπτό τώρα και πάμε στον Ανδρέα τον Κωνσταντάτο, ο οποίος έχει σημαντικές πληροφορίες. Ανδρέα, αυτή η βραδιά είναι η μάχη των αριθμών. Θα έλεγα, στη συνέχεια του δελτίου, τι σημασία έχει αυτό? Θα έλεγα, Άκη, καταρχήν ότι ήταν η πιο πολιτική Κυριακή που έχουμε ζήσει κατά την προεκλογική περίοδο έως τώρα. Ένα μήνα πριν τις εκλογές. Και βεβαίως είχαμε τον Γιώργο Παπανδρέου, είχαμε τις κάλπες, 3.000 κάλπες σε όλη την Αθήνα, στην Ελλάδα. Είχαμε τον Γιώργο Παπανδρέου που περνούσε από τα εκλογικά τμήματα, λες και ήταν η Κυριακή των βουλευτικών εκλογών. Έχουμε τον Κώστα Καραμαλή που έχει κάνει 3 ομιλίες έως τώρα από το πρωί και αναμένεται να κάνει και 4η σε λίγο στη Θήβα. Έχουμε δηλαδή ένα όγκο πολιτικής κινητοποίησης, ο οποίος θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Για ακόμα δεν έχει αρχίσει η βραδιά και το δεν λέω είναι αυτό. Λοιπόν, η μάχη, η ποιοτική, έτσι, η εκλογή του Γιώργου Παπανδρέου στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ είναι και η μάχη, η ποσοτική, η μάχη των αριθμών. Πόσες ψήφους θα πάρει ο Γιώργος Παπανδρέου είναι από τα μέλη και τους φίλους, είναι αλλά πολύ σημαντικό ο αριθμός. Αλλά και αυτό που βλέπουμε εσύ από τις 7 το πρωί και διαρκεί μέχρι και αυτή την ώρα και για περίπου
50 λεπτά ακόμη, σύμφωνα με την είδηση που μας έδωσε ο Κώστας Κωνσταντόπουλος από τη Χαριλάου του Κούπη. Ανδρέα. Να πούμε, Άγγε, καταρχήν ότι είναι ενδεικτικά στοιχεία και δεν είναι αποτελέσματα. Γιατί ακόμα οι κάλπες δεν έχουν κλείσει. Είναι πληροφορίες που έχουμε συλλέξει από την περιφέρεια αλλά και από, και από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Και μιλάμε για την. Πάμε στις νομαρχιακές επιτροπές. Πριν πάμε, σε παρακαλώ πολύ, να δούμε μέχρι ποια ώρα είναι τα αποτελέσματα που έχουμε συλλέξει. Είναι έως τις 5 το απόγευμα. Και είναι τα αποτελέσματα στοιχεία, για να πούμε αυτά πώς έρχονται. Έρχονται online στο ΠΑΣΟΚ, στα κεντρικά της Χαριλάου Τρικούπη. Δηλαδή ξέρουν πόσοι έχουν ψηφίσει. Δεν είναι ξέρουν στοιχεία, τι λοιπόν, έχουν ψηφίσει. Είναι στοιχεία λοιπόν που δίνει η Χαριλάου Τρικούπη. Είναι στοιχεία που έχουμε συλλέξει και από τη Χαριλάου Τρικούπη αλλά και από άλλες πηγές. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να τα δούμε. Β' Αθήνα, Νομαρχιακή Επιτροπή, Β' 1. Η Β' 1 είναι η περιοχή Καλαμάκη, Φάλιρο, Καλυθέα, αυτή η περιοχή. Είναι γεγραμμένα μέλη του ΠΑΣΟΚ 1597. Ψήφισαν μέχρι τις 5 το απόγευμα, είχαν ψηφίσει περίπου 20.350 άτομα, πολίτες. Επαναλαμβάνω ότι τα στοιχεία που κυρίως διαραίουν έρχονται από την Χαριλάου Τρικούπη, αλλά ο αριθμός είναι εντυπωσιακός των ψηφισάντων. Στη Β' 2. Νομαρχιακή Β2, που είναι και αυτή η ανήκει στη Β' Αθήνας, δηλαδή οι περιοχές Ηλιούπολη, Ζωγράφου, Κυσαρινή κτλ. Ήταν γεγραμμένα άτομα 1500, ψήφισαν 25.000 πολίτες, λένε τα στοιχεία. Στην Β3, έχει γίνει λάθος εδώ, είναι η Β4. Είναι τελικά, η Β4. Ναι, Νέα Ιωνία, Ηράκλειο και Μιλίσια και όλη αυτή η περιοχή. Ωραία. Ήταν γεγραμμένοι 1543, ψήφισαν 18.500. Στη Λάρισα γεγραμμένοι 2900, ψήφισαν 15.000. Στην Καρδίτσα 1574 γεγραμμένα μέλη ψήφισαν 9.000. Στην Καβάλα 1423 ψήφισαν 11.000. Εδώ λοιπόν να δούμε. Α, έχουμε και άλλες να τις δούμε. Κάρτα. Να τις δούμε. Εύβοια 2.400 γεγραμμένα μέλη ψήφισαν 17.000. Γιάννενα 700 γεγραμμένα μέλη ψήφισαν 8.000. Δωδεκάνησος 1.000 μέλη ψήφισαν 10.000. Θεσπλωτεία 1.100, 4.000. Έτωλα Καρνανία 4.000 γεγραμμένα μέλη ψήφισαν 20.000, Αρκαδία 1.200 μέλη ψήφισαν 5.000. Να πω κάτι εδώ, βεβαίως. Επειδή βλέπουμε πολλά μηδενικά και λίγο στρογγυλεμένους αριθμούς. Είναι στρογγυλεμένοι οι αριθμοί, γιατί δεν είναι ακριβείς οι αριθμοί. Πρέπει να το επιτονίσουμε αυτό το πράγμα. Είναι σε μια διαδικασία που έλεγε από τις 4:30 περίπου έως τις 5:10. Και μαζέψαμε όλα αυτά τα στοιχεία. Εδώ λοιπόν να επισημάνουμε το εξής. Συνολικά τα μέλη του ΠΑΣΟΚ μαζί με τα μέλη της νεολαίας είναι περίπου στα 170.000 μέλη, έτσι δεν είναι? Περίπου 170 με 180.000 μέλη. Ο στόχος, ο αποψινός ποιος είναι, ο αριθμητικός στόχος της Χαριλάου Τρικούπη? Στη Χαριλάου Τρικούπη δεν μιλούν. Μιλούν ότι έχουν ξεπεράσει ήδη το στόχο τους χωρίς να αναφέρουν αριθμούς. Πιστεύουν ότι έχουν προσέλθει εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες να ψηφίσουν. Δεν περίμεναν αυτούς τους πολίτες. Σε πολλά εκλογικά τμήματα μας είπαν ότι είχαν έλλειψη ψηφοδελτίων και σε άλλα εκλογικά τμήματα, όπως στην πλατεία της Νέας Μύρνης, στο λοιπόν, Νέο Ηράκλειο και αλλού, υπάρχουν ακόμα ουρές. Γι' αυτό άλλωστε και εδόθη παράταση στη διαδικασία. Εδώ λοιπόν έχει στηθεί και ένας αργαλιός επικοινωνίας, επικοινωνιακής μάχης από τους στρατηγούς της Χαριλάου Τρικούπη. Δηλαδή, έλεγαν στην αρχή ότι ο στόχος μας είναι να πλησιάσουμε τις 500.000. Όχι, έλεγαν στην αρχή έχουμε 146-170 μαζί με τον νεολαία. Ναι. Να πάμε ό,τι παραπάνω είναι κέρδος. Τώρα λοιπόν φτάσαμε στις 300-300.000 και βεβαίως δεν λένε για αριθμό γιατί θέλουν να προκαλέσουν μια πολιτική έκπληξη. Να κάνουμε λοιπόν μια πρόβλεψη. Είναι πολύ πιθανό ο αριθμός των ψηφισάντων, των ψήφων που θα συγκεντρώσει ο Γιώργος Παπανδρέου για την εκλογή του να φτάσει και το εκατομμύριο. Το αν δεν έχουμε κάποια τέτοια σύμφωνα με τα στοιχεία, σύμφωνα, ναι, είναι υπάρχει, πιθανό, ναι. Είναι ενδεχόμενο να το πούμε έτσι, με την επιφύλαξη που αρμόζει σε τέτοιες προσεγγίσεις. Πρώτον, αυτό το στοιχείο θα ανήκει. Καλύτερα να κρατάμε πιο μικρό καλάθι για να μην πέφτουμε και εμείς έξω. Πάντως επενδύουν σε αυτό, έτσι, επενδύουν, στη συλλογή ενός πολύ μεγάλου αριθμού. Επενδύουν σε ένα αριθμό ο οποίος δεν έχει αναφερθεί ούτε καν έχει γραφεί σε εφημερίδες ή στον τύπο ή έχει λεχθεί. Τώρα βέβαια αυτό αφορά αμιγώς τις εσωκομματικές εκλογές. Το η αν αυτό είναι πως μεταφράζεται και σε ψήφο στις εθνικές εκλογές είναι μια άλλη ιστορία. Η αντιπολίτευση πάντως θα ζητήσει, θα αμφισβητήσει εάν τα στοιχεία, καθώς δεν ξέρουμε πώς αυτά μπορούν να διασταυρωθούν. Μάλιστα. Βεβαίως το ΠΑΣΟΚ έχει πει ότι τα διασταυρώνει μέσω του διαδικτύου, μέσω των κομπιούτερ και με την υπογραφή του κάθε ένα από τους ψηφίσαντες. Ναι. Αλλά θα δούμε πώς αυτό θα αμφισβητηθεί και πώς
ποια θα είναι η απάντηση που θα δώσει το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, επειδή θα παρακολουθούμε σε όλη τη διάρκεια του δελτίου τη ροή τη καταγραφή των αποτελεσμάτων και από τον Ανδρέα τον Κωνσταντάτο αλλά και από τον Κώστα τον Κωνσταντόπουλο, ο οποίο βρίσκεται στη Χαϊλάου Τρικούπη, φαντάζομαι ότι πολλά από τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ θα έρθουν εκεί. Πε μα, Κώστα, πριν πάμε να δούμε το βίντεο με το πώ ψήφισε και πού ψήφισε ο Γιώργος Παπανδρέου, αν έχει κάτι νεότερο να προσθέσει σε σχέση με τα αποτελέσματα. Αυτό που είπατε για το 1 εκατομμύριο που είπε είναι υπεραισιόδοξη άποψη, έτσι. Στη Χαριλάου Τρικούπη γενικά δεν θέλουν να πούνε τίποτα για τα αποτελέσματα ακόμη. Πάντως αν ξέρω... είναι 1 εκατομμύριο θα το έκανω, θα έγινε. Εντάξει, δεν θέλουν να πούνε πάντως κάτι, Ανδρέα. Αυτό το λόγο δεν λένε. Ναι, κρατάνε και μικρό καλάθι ακόμα και να είναι απόλυτα ικανοποιημένοι να έχουν τον αριθμό των μελών. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν είναι χρήσιμο να σας δώσω και εγώ κάποια στοιχεία της τελευταίας στιγμής που... Θα τα ακούσουμε. Παραδείγματος χάρη, στην Ηλιούπολη από 178 μέλη τα οποία είναι υπήρχανε, ήταν εγγεγραμμένα, τώρα ψήφισαν 4.900. Στο Μεσολόγγι από 242 εγγεγραμμένα μέλη, 2.200 ψήφισαν. Στη Λίμνο από 150 εγγεγραμμένα μέλη, 1.200 ψήφισαν. Φλόρινα 2.000 τα μέλη, 5.000 ψήφισαν. Φιλαδέλφια 180 τα μέλη. Σύμφωνα πάντοτε με τα στοιχεία της Χαϊλάου Τρικούπη, αυτό θα το τονίζουμε συνέχεια γιατί είναι κρίσιμη η πολιτική βραδιά. Πάμε λοιπόν είναι να δούμε, πάμε να δούμε το πού και πώς ψήφισε ο Γιώργος Παπανδρέου μαζί με τη σύζυγό του και την υποδοχή που του επεφύλαξαν οι οπαδοί του ΠΑΣΟΚ και να περάσουμε μετά στην απάντηση Ανδρέα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία σήμερα ήταν εξίσου ηχηρή. Είναι η ώρα που ο Γιώργος Παπανδρέου και η σύζυγός του Άντα μπαίνουν στο εκθεσιακό κέντρο του Περιστερίου για να ψηφίσουν. Εκατοντάδες μέλη και φίλοι του ΠΑΣΟΚ τον χειροκροτούν και φωνάζουν συνθήματα. Όταν με δυσκολία έφτασε στην Εφορευτική Επιτροπή, τον ενημέρωσαν για το πώς εξελίσσεται η διαδικασία. Στην πίστη έχουν ψηφίσει γύρω στα 1.600 άτομα και η προσέλευση από το πρωί είναι κανονική. Δεν έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα και όλα πάνε πολύ καλά. Ο Γιώργος και η Άντα έδωσαν τις ταυτότητές τους και υπέγραψαν στο ειδικό έντυπο. Λίγα λεπτά αργότερα έριξαν την ψήφο στην κάλπη. Μία επιτυχία που θα τον ικανοποιήσει. Δοκιμάσαμε κάτι καινούριο που και είχαμε και πολλούς που αντέδρασαν, που το φοβήθηκαν, που δεν το πίστεψαν. Αλλά να που όταν δοκιμάζουμε κάτι καινούριο και που είναι δημοκρατικό και που πιστεύει στον πολίτη, ανταποκρίνεται ο πολίτης. Είναι δικιά του μέρα. Και είναι μια μέρα χαράς, δημιουργίας, αναβάπτισης των δημοκρατικών μας θεσμών. Ο Γιώργος Παπανδρέου, παρά την δύσκολη μέρα που είχε μπροστά του, δεν δίστασε να δώσει αίμα στην κινητή μονάδα αιμοληψίας που είχε καλέσει η νεολαία του ΠΑΣΟΚ. Αφού μέτρησε την πίεσή του και ήπιε μία πορτοκαλάδα, κάθισε στην καρέκλα και υπομονετικά περίμενε μέχρι να γεμίσει την φιάλη. Το αίμα συμβολίζει την ανθρωπιά, την αγάπη. Δεν είναι κάτι που αγοράζεται, δεν είναι κάτι που πουλιέται. Το αίμα μόνο χαρίζεται. Και σε αυτή την κοινωνία που πιάνουμε, σε αυτή τη νέα προσπάθεια που ξεκινάμε, συμβολίζουμε ένα κίνημα που στηρίζει το διπλανό. Με μουσική υποδέχτηκαν τον Γιώργο Παπανδρέου οι νεολαίοι του ΠΑΣΟΚ στην πλατεία Μπουρναζίου. Ο ίδιος κάθισε μπροστά από τον υπολογιστή που είχαν συνδέσει και έγραψε το δικό του μήνυμα για τη συμμετοχή όλων στις διαδικασίες και τις αλλαγές που οραματίζεται τόσο για το ΠΑΣΟΚ όσο και γενικότερα για τις σχέσεις του κράτους με τον πολίτη. Σε αυτή την ανατροπή η νεολαία είναι ήδη μπροστά, πρωτοπόρα. Ποιος φοβάται τον πολίτη, όχι εμείς. Μπράβο σας, μπράβο στο νέο που παίρνει την πρωτοβουλία να αλλάξει την πολιτική σκηνή στη χώρα. Είναι η δικιά σας μέρα, είναι η μέρα του πολίτη. Γιώργος Α. Παπανδρέου. Όσο ο Γιώργος έγραφε στον υπολογιστή, η Άντα κατέγραφε τα πάντα με την φωτογραφική της μηχανή για να τα αποθηκεύσει αργότερα στον δικό τους υπολογιστή.
Οι δυο τους μετά μπήκαν σε καφετέρια της περιοχής. Οι νεολαίοι που τον στηρίζουν, όπως του είπαν, έχουν όμως και απαιτήσεις. Μπράβο σας, χαίρομαι διότι έχετε ανοίξει ένα δρόμο στην πολιτική και νομίζω ότι ψάει η νεολαία να ενταχθεί με ένα διαφορετικό τρόπο, όπως ούτε καπέλωμα, ούτε καπέλωμα. Ακριβώς, να ακουστεί ανοιχτά και αυτό νομίζω πιάνουμε σήμερα. Να μπορεί η νεολαία να εκφραστεί. Πρέπει να είμαστε σε επαφή συνέχεια. Να είμαστε σε επαφή. Σας χρειάζομαι. Θα σας στείλουμε στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση τις απόψεις μας και τις προτάσεις μας. Πολύ ωραία. Ο Γιώργος Παπανδρέου έφτασε δίπλα από τις εγκαταστάσεις του Alter και αφού η μέρα είναι ιδιαίτερα δύσκολη για μας, τους ανθρώπους της τηλεόρασης, είπαμε να τον καλέσουμε, μήπως και ήθελε να μας βοηθήσει στο μοντάζ. Υπουργέ, αν έρθει σε 100 μέτρα πιο κάτω, είναι το Alter και θα μοντάρεις. Ναι, περιμένω και παγκελάτος εκεί. Είναι όλος υπολογιστή, ξέρετε. Όλο το μοντάζ γίνεται υπολογιστή. Ο Γιώργος και η Άντα μπήκαν στο αυτοκίνητό τους για την επόμενη γειτονιά της Αθήνας. Εντυπωσιακή ήταν η υποδοχή και στο νέο Ηράκλειο, τον επόμενο σταθμό της περιοδίας του. Ο Γιώργος Παπανδρέου ανέβηκε με δυσκολία τα σκαλιά του Δημαρχείου και έδειξε για μία ακόμη φορά τη μεγάλη του συμπάθεια στα Ερετζιανά, αφού μίλησε στο δημοτικό ραδιόφωνο. Είναι μία πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή, πρωτόγνωρη, μία δοκιμή. Βλέπω την νεολαία για να ξανάρχεται, αλλά όχι απλώς να έρχεται, αλλά δυναμικά να μπαίνει σε αυτό το νέο πολιτικό σκηνικό. Πριν ξεκινήσει την βόλτα στις Κάλπες, ο Γιώργος Παπανδρέου επισκέφθηκε το Μουσείο Κυπριακής Τέχνης στον Βοτανικό. Και αν τη μισή μέρα ο Γιώργος Παπανδρέου περιόδευσε στην Αθήνα, το απόγευμα αναχώρησε για το Κιλελέρ, όπου θα παρακολουθήσει το αποτέλεσμα μαζί με τους αγρότες. Πάμε στις απευθείας συνδέσεις. Πριν πάμε στην, να δούμε το πόσο απάντησε σήμερα ο Κώστας Καραμαλής. Έχουμε ήδη συνδεθεί με την Παγκρίτιο Ένωση, εκεί θα δούμε τον Γιάννη τον Χριστάκο, αλλά και με το εκθεσιακό κέντρο του Μπουρναζίου, εκεί ο Περικλής ο Κουσουνιάς. Ξεκινάμε από σένα, Γιάννη, και πες μας ποιο είναι το ρεπορτάζ σου. Καλησπέρα και από τα γραφεία της Παγκριτίου Ενώσεως, εδώ στο κέντρο της Αθήνας, στην Οδό Ακαδημίας. Είναι ένα από τα πολλά εκλογικά τμήματα της Αθήνας για τη σημερινή ψηφοφορία και μέχρι στιγμής έχουν ψηφίσει εδώ γύρω στα 350 άτομα. Οι πληροφορίες που υπάρχουν και τις μεταφέρουμε βεβαίως με κάθε επιφύλαξη διότι δεν γνωρίζουμε σαφώς το αποτέλεσμα είναι ότι μέχρι στιγμής πρέπει να έχουν ξεπεράσει σε όλη την Ελλάδα τις 600.000 άτομα. Μάλιστα. Αυτοί που έχουν πάει να ψηφίσουν. Γιάννη. Εδώ και πέρα δεν θα ξαναείνει τα ίδια. Κύριε Παυλόπουλα, τι λέτε? Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Παυλόπουλα αν είναι ευχαριστημένος με όσους δεν πήγαν να ψηφίσουν. Κοιτάξτε. Σε αυτό, ναι, σε αυτό θα επενδύσει η Νέα Δημοκρατία. Θα Όχι, κάνει την αφαίρεση. Δεν πρόκειται να επενδύσει η Νέα Δημοκρατία σε κάτι τέτοιο. Κύριε Παυλόπουλα, είναι απλά τα πράγματα. Και είναι σαφές αυτό που ο Κώστας Καραμαλής, που δεν υποτιμάμε κανενός ούτε την δημοσύνη ούτε βεβαίως την κομματική ένταξη. Βαριά κουβέντα πάνω σε. Δεν ήταν καθόλου βαριά κουβέντα. Είπατε ανεφουσίας διαδικασία μόνο και μόνο για τις εντυπώσεις πάνω στις κάλπες. Με την έννοια ότι δεν εξέλεγαν αρχηγό. Απλώς ήταν τόσο μονότονη η διαδικασία. Αν δεν υπήρχε αυτού του είδους η διαδικασία που ακολουθήθηκε τώρα, δηλαδή ήταν τόσο μονότονη διότι ξέραν όλοι ποιος είναι ο αρχηγός. Το θέμα ήταν ότι έπρεπε να επενδύσουν πάνω σε έναν κόσμο ο οποίος έπρεπε να πάει, να εκδηλώσει ενδεχομένως τη συμμετοχή του. Ναι. Και από εκεί και πέρα αυτό το πράγμα είχε απλώς και μόνο το ρόλο μια συμπαράσταση και τίποτα παραπάνω. Να κάνω το συνήγορο του διαβόλου και να πάρουμε. Πριν δύο χρόνια ο κύριος Παπανδρέου είχε ζητήσει αυτή τη διαδικασία. Ναι. Δεν τη ζητάει τώρα, την έχει ζητήσει πριν δύο χρόνια στο συνέδριο. Κύριε Κωνσταντάτο, νομίζω ότι διαφορά. Επειδή δεν διάκοψα κανένα, θα ήθελα να τελειώσω τη συλλογισμό με τον γερμό τη σκέψη. Θα κάνουμε διάλογο. Αν το κάνετε λάθος. Ο κ. Παπανδρέου είχε πει ότι θα ήθελε εκλογή από τη βάση. Αλλά η εκλογή από τη βάση, όταν τη ζήταγε ο κ. Παπανδρέου, σήμαινε αλλαγές καταστατικών, ώστε πραγματικά η βάση να έχει άλλη δομή. Βάση δεν είναι αυτό όμως. Ελάτε, κύριε Παπανδρέου. Όλοι αυτοί που πηγαίνουν. Ελάτε τώρα από τη βάση. Μήπως σας ανησυχεί το ενδεχόμενο αποτέλεσμα. Σοβαρά τώρα. Δηλαδή, μήπως φοβάστε ένα εντυπωσιακό νούμερο ψήφων, ένα εκατομμύριο. Ξέρετε πόσο εύκολο είναι. Πάνω ή λίγο πριν. Ξέρετε πόσο εύκολο είναι να αναστρέψει κανείς αυτού του είδους την εντύπωση, κύριε Παπανδρέου, και να πει πάρα πολύ απλά. Το να μαζέψει όλη την Ελλάδα ένα εκατομμύριο φίλους. Γενικότερα για να μετάξουν μια διαδικασία που είναι στημένη τόσες μέρες εδώ και τώρα για να δώσουν αυτή την αίσθηση σε μια διαδικασία προεκλογική, ναι. Δεν λέγεται τίποτα. Δεν πάνε ακόμα. Σε ένα κόμμα, σε ένα κόμμα. Για πλάκα. Σε ένα κόμμα. Ακούστε, σας είπα και πάλι.
Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Ο κόσμος συμπαρίσταται στο κόμμα το οποίο συμπαθεί. Του είπαν ότι αν θες να δώσουμε και μια ουσία κάπως σε μια διαδικασία που ήταν εντελώς μονότονη, έλα να συμπαρασταθείς, το έκανε. Και εγώ θα σας πω πολύ απλά. Τι το κακό σε αυτό. Και ένα εκατομμύριο, και ένα εκατομμύριο κόσμο, και ένα εκατομμύριο κόσμο να μαζέψεις. Εάν υποθέσουμε ότι αυτοί είναι οι φίλοι του Πασόκ αυτή την ώρα σε ολόκληρη την Ελλάδα, μάλλον το Πασόκ δεν θα πρέπει να είναι ευχαριστημένο. Να τι αφαίρεσαι. Και υπάρχει ένα τεράστιο Έλληνα σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο μεθαύριο θα εμφανιστεί σε εκλογή. Με πράξεις της αριθμητικής θα παίξουμε σήμερα. Παίζουμε μεσοκομματικές διαδικασίες που δεν έχουν πραγματικά ουσιαστικό νόημα. Κύριε Παυλόπουλο, καταρχήν δεν είναι καμία ισοκομματική διαδικασία, γιατί τα εγγεγραμμένα μέλη του στο ΠΑΣΟΚ είναι 146.000. Ισοκομματική όμως είναι. Με συγχωρείτε, την εκλογή του Προέδρου σας κάνετε. Ένα λεπτό. Εννοώ με την έννοια του μέλους. Και από αυτά, όπως είναι γνωστό, τα περισσότερα ήταν και αδρανοποιημένα. Δεν είναι δυνατόν να λέμε τώρα, εάν είναι εκατοντάδες χιλιάδες, δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα πάνε, που όλοι αυτοί πήγαν αυθόρμητα, γιατί δεν δόθηκε καμία εντολή, ούτε είχαμε τη δυνατότητα να διατάξουμε. Τηλέφωνα πέσαν, κυρία Παπανδρέου, μέρες ολόκληρες. Να διατάξουμε τα μέλη. Όσο και τηλέφωνα να πέσαν, κύριε Παυλόπουλο, δεν μπόρεσαν να πέσουν τα τηλέφωνα ούτε στα μέλη. Μα ένα εκατομμύριο ανθρώπου να μαζέψει όλη την Ελλάδα. SMS. Για ένα οργανωμένο κόμμα. Μια αυθόρμητη διαδικασία. Σαν που το φοβήθηκαν, που δεν το πίστεψαν. Αλλά να που όταν δοκιμάζουμε κάτι καινούριο και που είναι δημοκρατικό και που πιστεύει στον πολίτη, ανταποκρίνεται ο πολίτης. Εδώ να σας βλέπουμε, να σας βλέπουμε εδώ στις κάμερες. Τα συναισθήματα θα μας πείτε εσείς, ποια είναι η κυρία Παπανδρέου. Είμαι συγκινημένη γι' αυτό. Αυτά. Ορίστε. Το εύχομαι μια επιτυχία που θα τον ικανοποιήσει. Καλή σας μέρα στην Κύπρο. Λίγο νωρίτερα από τον Πολυχώρο Αθηναίης, όπου επισκέφθηκε την έκθεση αρχαίας κυπριακής τέχνης του Μουσείου Πιερίδη, ο κ. Παπανδρέου έδωσε το στίγμα των προθέσεών του, κάνοντας άνοιγμα σε όλους τους χώρους. Θέλουμε μια δημοκρατική παράταξη του ΠΑΣΟΚ, αλλά και πέρα από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ, στον στενά κομματικό, που θα αγκαλιάζει όλες τις υγιείς και δημοκρατικές δυνάμεις, αυτές που έχουν παραδόσεις και των λαϊκών αγώνων του σοσιαλισμού και της σοσιαλδημοκρατίας, αλλά και του φιλελευθερισμού, της δημοκρατίας, που ξεκινούν από τη μεγάλη παράδοση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Μάλιστα, με τηλεδιάσκεψη δέχτηκε ερωτήσεις από Κύπριους πολίτες, ενώ τον περίμενε και μια ευχάριστη έκπληξη. Κύριε, προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα. Εμείς οι πόντοι είμαστε μαζί σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Το όνομά σου. Αμέσως μετά την ψηφοφορία στο Περιστέρι, ο Γιώργος Παπανδρέου κατευθύνθηκε στην κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας, που βρισκόταν στο χώρο του εκθεσιακού κέντρου, για να δώσει αίμα. Έδωσα αίμα διότι νομίζω αυτό συμβολίζει, είναι μια συμβολική αλλά και ουσιαστική κίνηση, διότι το κίνημά μας πιστεύω γίνεται ένα κίνημα προσφοράς, συνεισφοράς. Πριν την αιμοδοσία, η σύζυγός του έσπευσε να του προσφέρει μια πορτοκαλάδα. Στην πλατεία Μπουρναζίου, το Γιώργο Παπανδρέου περίμενε αντιπροσωπεία της νεολαίας του ΠΑΣΟΚ. Στην πλατεία Μπουρναζίου είχε στηθεί μια μικρή γιορτή από τη νεολαία του κόμματος. Ο Γιώργος Παπανδρέου, αμέσως μόλις έφτασε εδώ, πήρε θέση μπροστά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και φυσικά στο ίντερνετ. Έγραψε ένα γράμμα για να το στείλει σε 5.000 μέλη και φίλους του ίντερνετ. Το γράμμα λοιπόν ξεκινάει. Περπατώντας στο Περιστέρι, στο Μπουρνάζι, βλέπω, ζω μια μεγάλη γιορτή. Η ημέρα σταθμός στη ζωή του Γιώργου Παπανδρέου είχε ξεκινήσει με ένα φιλί από τη μητέρα του Μαργαρίτα. Λίγο μετά τις 10 το πρωί έφτασε εδώ στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Νέας Ερυθρέας η Μαργαρίτα Παπανδρέου για να ψηφίσει. Λεπτά αργότερα έφτασε και ο γιος της, ο Γιώργος Παπανδρέου. Έδωσε ένα ζεστό φιλί στη μητέρα του και αποχώρησε μαζί με τη σύζυγό του, οδηγώντας μόνος του το αυτοκίνητό τους. Εγώ σας αφήνω γιατί έχω τραγήματα. Α,
Αφού ψήφισε στο Περιστέρι, ο Γιώργος Παπανδρέου επισκέφθηκε και άλλες νοικίες της Αθήνας για να παρακολουθήσει από κοντά την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας. Στον Άγιο Παύλο και το Νέο Ηράκλειο έγινε δεκτός με ιδιαίτερο ενθουσιασμό. Επικοινωνιακό τρίκ που φτάνει στο τέλος του χαρακτήρισε την ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου στο ΠΑΣΟΚ ο Κώστας Καραμανλής από τη Θεσσαλονίκη όπου μίλησε το πρωί. Η διαδικασία που παρακολουθούμε δεν είναι τίποτα. Γραφή των στοιχείων. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές αρκετές φορές βγήκαν εκτός λειτουργίας. Μετά 8 ώρα περιμένετε γιατί έχουμε κολλήσει. Εντάξει. Θα περιμένουμε. Μισό λεπτό έχουμε ένα πρόβλημα στο σύστημα. Είναι μια εικόνα που επαναλήφθηκε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας λόγω της υπερφόρτωσης του δικτύου. Για να μην σταματήσει η διαδικασία, τα μέλη της Εμπορευτικής Επιτροπής συνέχισαν την καταγραφή των στοιχείων χειρόγραφα. Στον υπολογιστή τα πέρασαν αφού διορθώθηκε το πρόβλημα για να γίνει διασταύρωση και να αποφύγουν τις διπλοψηφίες. Είχαμε πρόβλημα με το ίντερνετ και κατά διαστήματα παρουσιάζει προβλήματα, αλλά προβλήματα σύνδεσης. Είναι πάρα πολύ καλή διαδικασία. Είναι κάτι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. Στο εκλογικό κέντρο στην οδό Θύρας 31 στην πλατεία Αμερικής, σύμφωνα με καταγγελίες, δεν τηρήθηκαν οι κανόνες διαδικασίας. Δίνανε ένα μόνο ψηφοδέλτιο του Γεωργίου Παπανδρέου, χωρίς να δίνουν το λευκό. Δεν υπήρχε παραβάν, ούτως ώστε να μπαίνει κάποιος μέσα και να βάζει το φάκελο. Εκεί μπροστά σε αυτόν που σου έδινε το χαρτί, το έκλεινες. Δεν ξέρω τι δίδουν έξω, αλλά αυτό που ξέρω εγώ ότι παντού υποχρεώνονται οι επιτροπές, οι εφορευτικές, να δίδουν δύο ψηφοδέλτια. Κοιτάξτε τώρα πώς μας αντιμετώπισαν όταν επισκεφθήκαμε το συγκεκριμένο εκλογικό κέντρο για να διαπιστώσουμε την ορθότητα των καταγγελιών. Ρεσί, άντε φύγε από αυτού είσαι απαράδεκτο. Γιατί αν φύγε από τα παιδιά, θα χτάσουμε τις μηχανές. Φύγετε. Φύγετε να χτάσουμε τις μηχανές. Εσείς φέρατε την κούτρα για να τα πεις τώρα. Όταν θα λέξεις, δεν συμπίσετε. Δεν μας ενδιαφέρει όποιος και να είναι. Το ίδιο του Αντρία. Σε πολλά εκλογικά κέντρα, όπως και σε αυτό, δεν υπήρχε παραβάν έστω και για τυπικούς λόγους, αφού ο νικητής των εκλογών αυτών είναι γνωστός εδώ και δύο μήνες. Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις, τα ψηφοδέλτια τελείωσαν καθώς η συμμετοχή ξεπέρασε το αναμενόμενο και κλητήρες πηγαίνουν έρχονταν σε χαριλάο τρικούπι με μηχανάκια για να μεταφέρουν καινούργια ψηφοδέλτια σε όσα κέντρα το χρειάζονταν. Είμαι φίλος, μετά από δύο τετραετίες ξαναψηφίζω ΠΑΣΟΚ. Ήταν μια πολύ καλή κίνηση αυτή και για τους οπαδούς και για τους φίλους. Το ηλεκτρονικό σύστημα παρουσίασε προβλήματα και στη Θεσσαλονίκη και σχηματίστηκαν ουρές ψηφοφόρων. Εσύ ώρα, αλλά για τον Γιώργο και 10. Και μέχρι αύριο να είναι, θα περιμέναμε. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 7 το απόγευμα και τα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά σε λίγη ώρα, οπότε και θα ανακοινωθούν από τη Χαριλάου Τρικούπη. Προεκλογική περίοδο θύμιζε σήμερα η διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Προέδρου στο ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός, Υπουργοί, Βουλευτές και φίλοι του κόμματος έσπευσαν στις κάλπες προκειμένου να επιλέξουν ανάμεσα στον Γιώργο Παπανδρέου και το λευκό ψηφοδέλτιο. Από τις 8 το πρωί, χιλιάδες μέλη και φίλοι του ΠΑΣΟΚ σειραίνουν στα εκλογικά κέντρα προκειμένου με την ψήφο τους να αναδείξουν τον νέο Πρόεδρο επιλέγοντας ανάμεσα στον Γιώργο Παπανδρέου και το λευκό. Εικόνες που θυμίζουν εκλογική αναμέτρηση μόνο με έναν υποψήφιο επικρατούν σε ολόκληρη τη χώρα. Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Δάφνη, ψήφισαν για τον νέο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στην κάλπη που φιλοξενείται στην Ομαρχία Πειραιά. Ο απερχόμενος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έμεινε μόνο λίγα λεπτά πίσω από το παραβάν προκειμένου να επιλέξει ανάμεσα στα δύο ψηφοδέλτια. Η σύζυγός του ήταν πιο σύντομη. Όταν ρωτήθηκε όμως από τους δημοσιογράφους, αντί απάντησης, έδωσε το λόγο στον Πρωθυπουργό. Αυτή είναι η κατεύθυνση. Άνοιγμα στην κοινωνία, συμμετοχή του πολίτη. Γιατί ο πολίτης θέλει να ξέρει και να συναποφασίζει για το ποιος θα ηγηθεί στη χώρα. Για πρωτόγνωρη διαδικασία μιλούν τα περισσότερα πρωτοκλασσά τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που από το πρωί βρίσκονται στις επάλξεις των εκλογικών κέντρων μαζί με τους ψηφοφόρους του κομματός τους. Η κοινωνία είναι εδώ. Πιστεύω ότι θα υπάρχει ένας πραγματικά εντυπωσιακός αριθμός συμμετοχής σήμερα. Οι αντίπαλοι μας μιλάνε για αντιλήψεις Στάλιν Τσαουσέσκου και όλα αυτά, αλλά δεν έχουν αντιληφθεί, έχοντας ύπνο βαθύ, τι πραγματικά συμβαίνει στην κοινωνία. Περιμένουμε ακόμα καλύτερα από ό,τι έχουν προσφέρει ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Σιμίτης. Συμμετέχει όλος ο κόσμος στη συμμετοχική δημοκρατία του Γιώργου.
Στην εκλογική του περιφέρεια, την Β' Πειραιά, εδώ στον Κορυδαλό, επέλεξε ο Κώστας Λαλιώτης να ψηφίσει για την ανάδειξη νέου προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Οι οπαδοί του του επεφύλαξαν θερμή υποδοχή. Εκατοντάδες χιλιάδες συμμετέχουν. Και αυτό είναι ένας καλός ιονός, όπως είναι και καλός ιονός και σήμερα η μέρα που είναι και ωραία και ηλιόλουστη. Θα έχετε πιο ενεργό ρόλο, κύριε Λαλιώτη, από αύριο? Έχω, πάντα. Είμαι στην πρώτη γραμμή. Είμαι πάντα στην πρώτη γραμμή. Σήμερα αλλάζουμε. Ψηφίζουμε για την αλλαγή. Και μπροστάρης είναι ο κόσμος. Είναι τα μέλη μας, είναι οι φίλοι μας, είναι κυρίως η νεολαία. Καταρχήν σήμερα είναι μέρα ανατροπής και είναι ένα προμήνυμα νίκης. Σήμερα δεν εκλέγουμε μόνο πρόεδρο, αλλάζουμε εποχή. Μια καινούρια σχέση ανάμεσα σε εμάς και στον πολίτη. Στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Νέας Ερυθρέας ψήφισε και η Δήμητρα Παπανδρέου. Τηρώντας την τυπική διαδικασία της ψηφοφορίας, μπήκε στο παραβάν για να ψηφίσει. Ενώ βγαίνοντας, όπως είπε, θα ήθελε ο Γιώργος Παπανδρέου να αποκτήσει τη σοφία του παππού του και την αποφασιστικότητα του πατέρα του. Να μην το τηρήσουμε. Να το τηρήσουμε. Η Δήμητρα Παπανδρέου, αν και σίγουρη εκ των προτέρων για την ψήφο που δεν ήθελε να κρύψει, δεν έκρυψε ότι η αποσία της από την επερχόμενη εκλογική μάχη την έχει ενοχλήσει. Νομίζω ότι όσο πιο δημοκρατικά γίνονται τα πράγματα, τόσο το καλύτερο. Τώρα, αν νιώθω πικρία, δεν μπορώ να πω ότι είμαι και πολύ ευτυχισμένη για όλα αυτά. Ιδιαίτερα αισιόδοξοι εμφανίζονται οι Θεσσαλονικείς βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, οι οποίοι ψήφισαν για τον νέο πρόεδρο σε μια περιφέρεια που ανέκαθεν ήταν δύσκολη για το ΠΑΣΟΚ. Δημοκρατία παντού σε όλα τα επίπεδα. Δημοκρατική ολοκλήρωση είναι επομένως το μήνυμα της εποχής. Είναι ένα πρώτο μεγάλο βήμα για την συγκρότηση του ανοιχτού κόμματος. Στη Θεσσαλονίκη, λόγω τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στην online σύνδεση των τερματικών, η ψηφοφορία καθυστέρησε σε ορισμένα εκλογικά κέντρα ακόμη και μια μισή ώρα, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν, όπως βλέπετε, ουρές. Όχι 10 λεπτά και 10 ώρες θα περίμενα. Τόσα χρόνια λέμε στα κέλλον η δεξιά σας, στα κέλλον στη δημοκρατία μια φορά. Καλό, ε. Το χιούμορ του Μιλτιάδη Παπαγιάννου φαίνεται πως δεν συμμερίζονται κάποιοι από τους κομμένους των ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ που βρέθηκαν εκτός λόγω της τροπολογίας Πάχτα. Η δημοκρατία έχει πανηγύρι, ασχέτως του προσωπικού προβλήματος και του προσωπικού τραύματος και της τραγωδίας που περνάμε εμείς, γιατί χρησιμοποιηθήκαμε περίπου επικοινωνιακά σε ένα παιχνίδι για να δημιουργηθούν αντιπρόσωποι. Δεν έχω την ίδια αίσθηση. Μία δεύτερη ματιά, μία επανάκριση όλης αυτής της υπόθεσης θα με δικαιώσει. Ο πρώην κουνιάδος του υποψήφιου αρχηγού του κινήματος, αν και αποκλείστηκε από τα ψηφοδέλτια πριν από την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Πάχτα, επέλεξε να στηρίξει τον Γιώργο Παπανδρέου. Ήταν όλο αυτό μια παλιά σκέψη του Γιώργου. Εύχομαι όλα να πάνε καλά. Οι περισσότεροι πάντως από αυτούς που βρέθηκαν στο στόχαστρο του Γιώργου Παπανδρέου, όπως οι κύριοι Χρυσανθακόπουλος, Φλώρος, Κύρκος και Βούλιας, επέλεξαν να ψηφίσουν για τον νέο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, δηλώνοντας ότι με αυτόν τον τρόπο στηρίζουν το μοναδικό υποψήφιο. Και η Άντζελα Γκερέκου, της οποίας η θέση στο ψηφοδέλτιο κρίθηκε την τελευταία στιγμή, ψήφισε στην Κέρκυρα. Ο κάθε πολίτης, ο πιο απλός άνθρωπος, έχει φωνή. Βέβαια, η διαδικασία ανάδειξης του νέου αρχηγού του ΠΑΣΟΚ έχει προκαλέσει αντιδράσεις από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Είναι φασοκομωδία. Τι νόημα έχει εφόσον στο προσκήνιο και οι πολίτες ζητούν τη νέα σχέση με το κόμμα ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι το θέμα μας. Το ΠΑΣΟΚ μεταμορφώνεται σε ανοιχτό κόμμα. Πάβει να είναι κόμμα των μηχανισμών. Στον Κορυδαλό, στην Πλατεία Ελευθερίας, ψήφισε ο Κώστας Λαλιώτης. Τα μέλη του ΠΑΣΟΚ τον υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα αλλά και με ροδοπέταλα. Για τη μεγάλη συμμετοχή μίλησε και ο Κώστας Λαλιώτης. Ο κορυφαίος στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, που κατά την αποπομπή του είχε μιλήσει για τη θυσία της ηφηγένειας, σήμερα μίλησε και πάλι για ιονούς. Με εντελώς άλλη διάθεση όμως. Εκατοντάδες χιλιάδες συμμετέχουν. Και αυτό είναι ένας καλός ιονός, όπως είναι και καλός ιονός και σήμερα η μέρα που είναι και ωραία και ηλιόλουστη. Στην Ερυθρέα ψήφισε η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Ενώ στην Κάλπη προσήλθε και η χείρα του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, Δήμητρα Παπανδρέου. Εύχομαι ο Γιώργος Παπανδρέου να έχει τη βούληση και την αποφασιστικότητα του πατέρα του, τη σοφία του παππού του. Αισιόδοξοι για την ηθική τους αποκατάσταση στο μέλλον, προσήλθαν στην κάλπη και ψήφισαν τον νέο αρχηγό και οι βουλευτές, τους οποίους ο Γιώργος Παπανδρέου έκοψε από τους εκλογικούς συνδυασμούς για την τροπολογία Πάχτα.
στις επόμενες μέρες θα δώσει την οριστική λύση. Έχει κλείσει για μένα και για τον κόσμο. Ο στόχος μου τώρα είναι να βοηθήσω όσο μπορώ το ΠΑΣΟΚ να κερδίσει τις εκλογές της 7ης Μαρτίου. Ο Πέτρος Ευθυμίου επισκέφθηκε την νεολαία στα Εξάρχεια και έγινε δεκτός με χειροκροτήματα, συνθήματα και καπνογόνα. Η εκλογή Προέδρου από τη Βάση μπορεί να έφερε ενθουσιασμό και συσπήρωση στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ λίγο πριν από τις εκλογές, προκάλεσε όμως την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, που αμφισβητούν ανοιχτά τη δημοκρατικότητα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε. Τι νόημα έχει η Εφορευτική Επιτροπή, φοβούνται την οθεία? Τι νόημα έχει η καταμέτρηση των ψήφων, φοβούνται μήπως τρέξει μόνος και έρθει δεύτερος? Είναι ο θρίαμβος της υποκρισίας. Ο Γιώργος Παπανδρέου έχει σπάσει το ρεκόρ, έχει κόψει το νήμα στην ασυναρτησία και στην αερολογία. Όλο αυτό το σοου όχι μονάχα δεν έχει σχέση με τη δημοκρατία και με τη συμμετοχή των πολιτών, αλλά απέναντίας επιδεινώνει ακόμη περισσότερο την κρίση του πολιτικού συστήματος. Στο ΠΑΣΟΚ πάντως διαφωνούν με αυτή την κριτική και μιλούν για άνοιγμα στον πολίτη και την κοινωνία. Επιστρέφουμε στις απευθείας συνδέσεις μας και θα καλησπερίσω τους δύο επόμενους προσκεκλημένους μας, τον Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Χρήστο Βερελή. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Και τον κύριο Πάνο Καμένο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε ήδη συνδεθεί με τον Κιλελέρ, εκεί όπου περιμένουμε τον Γιώργο Παπανδρέου. Παναγιώτη Γαροφαλιά, καλησπέρα και σε σένα. Από λεπτό σε λεπτό. Περιμένουμε περίπου σε 20 λεπτά, 25 το αργότερο, περιμένουμε τον Γιώργο Παπανδρέου εδώ στο Κιλελέρ. Χιλιάδες είναι οι οπαδοί του ΠΑΣΟΚ που τον περιμένουν. Ξέρουμε ότι θα προσγειωθεί στην 110 πτέρυγα μάχη στη Λάρισα και από εκεί ο δικός θα έρθει εδώ στο Κιλελέρ. Έχει ανοίξει η κάμερα και βλέπουμε στο πλάνο τους οπαδούς του ΠΑΣΟΚ που έχουν αρχίσει και συγκεντρώνονται με τις σημαίες του ΠΑΣΟΚ προκειμένου να υποδεχθούν τον Γιώργο Παπανδρέου. Εκεί θα ενημερωθεί για τη ροή των αποτελεσμάτων σε μια συμβολική κίνηση και στη συνέχεια λίγο αργότερα θα επιστρέψει στην Αθήνα. Βλέπουμε στην άλλη πλευρά. Αν μου επιτρέπει, Σάκη, να πούμε Παναγιώτη, ότι σήμερα στη Λάρισα, στο νομό της Λάρισας, ψήφισαν 2.650 μέλη και συνολικά υπήρξαν ψήφοι 16.000 στις κάλπες. Καταλαβαίνουμε ότι πάρα πολλοί φίλοι του ΠΑΣΟΚ προσήλθαν από το πρωί για να ψηφίσουν. Πρέπει να πούμε ότι στα πηγαδάκια ακουγόταν πάρα πολύ και πάρα πολλοί ήταν αυτοί που θέλανε ο Γιώργος Παπανδρέου να βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στη Λάρισα. Κάτι που έχει ακουστεί από χθες το βράδυ. Μάλιστα. Βλέπουμε ότι τα πάντα είναι έτοιμα. Οι κάμερες, οι οθόνες που έχουν στηθεί, τις είδαμε λίγο νωρίτερα στο πλάνο. Και ο κόσμος ο οποίος περιμένει. Βλέπω μια τέλεια σκηνοθεσία εκεί, Άκη, στο Κιλελέρ. Έτοιμη για την, για την επικοινωνιακή βράδυ, μάχη της βραδιάς, Ανδρέα. Ναι. Στην άλλη πλευρά, για να δούμε και την αντίπερα όχθη, είναι. Τα παραμείνουν ανοιχτά. Θα ήθελα αυτό να το μάθουν, αν και ειδοποιήσαμε τις νομαρχιακές. Να σας πω ακόμα ότι οι ουρές συνεχίζονται με το ρυθμό που τις είχαμε δει το πρωί και το μεσημέρι. Υπάρχουν πολλά τμήματα στην Αθήνα που οι ουρές φτάνουν τους 200 περίπου. Όπως επίσης και σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Δεν μπορούμε να δώσουμε ακόμα νούμερο, όπως σας είπα όμως, ότι θα είναι πολύ μεγάλο. Ορίστε. Δεν μπορούμε αυτό να το δώσουμε γιατί δεν το ξέρουμε. Δεν θέλουμε να πούμε νούμερα που θα είναι κάτω ή πάνω αυτό που θα γίνει. Απλά μονάχα επαναλαμβάνω ότι θα είναι πολλές εκατοντάδες χιλιάδες αυτοί που ψηφίσουν. Πάμε τώρα να 24.000, Β4, 1500, 18.500 και στην μικρότερη 870 εγγεγραμμένα μέλη ψήφισαν 9.000. Πάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα. Α Θεσσαλονίκη. Εγγεγραμμένα μέλη 7.500 ψήφισαν 35.000. Β Θεσσαλονίκη 3.500 εγγεγραμμένα μέλη ψήφισαν 12.000. Λάρισα 2.950 τα εγγεγραμμένα μέλη ψήφισαν 16.000. Μαγνησία 1.500 τα εγγεγραμμένα μέλη 8.500. Καρδίτσα 1.600 13.000. Τρίκαλα 2.700 έφτασαν στις 11.500 αυτοί που ψήφισαν. Στο Ηράκλειο είχαμε μεγάλη προσέλευση. 7.200 διαγραμμένα μέλη έφτασαν τα 35.000 εκείνοι που ψήφισαν. Στα Χανιά 1.400 7.000. Ρέθυμνο 2.900 τα διαγραμμένα μέλη 9.000 ψήφισαν. Και Λασίθη 1.700 Μάλιστα. ψήφισαν 7.000. Πάμε στην. Εγώ δεν χρειάζεται να πω κάτι εγώ. Από τα ίδια τα ίδιες εικόνες που βλέπετε είναι κάτι πρωτόγνωρο.
πέραν των προβλέψεών μας. Αλλά να που όταν δοκιμάζουμε κάτι καινούριο και που είναι δημοκρατικό και που πιστεύει στον πολίτη, ανταποκρίνεται ο πολίτης. Είναι δικιά του μέρα. Είμαι συγκινημένη γι' αυτό. Αυτά. Ορίστε, ποιος είναι ο σύζυγός σας. Του εύχομαι μια επιτυχία που θα τον ικανοποιήσει. Αμέσως μετά την κάλπη, ο υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πήγε στη διπλανή αίθουσα, στο κέντρο αιμοληψίας, για να δώσει αίμα. Κάτι που ζήτησε να πράξουν όλα τα μέλη και οι φίλοι του κόμματος. Το αίμα συμβολίζει την ανθρωπιά, την αγάπη. Δεν είναι κάτι που αγοράζεται, δεν είναι κάτι που πουλιέται. Το αίμα μόνο χαρίζεται. Με ένα φιλί ευχήθηκε καλή επιτυχία στο Γιώργο Παπανδρέου η μητέρα του Μαργαρίτα όταν το συνάντησε στο εκλογικό κέντρο του ΠΑΣΟΚ στη Νέα Ερυθρέα, όπου και ψήφισε η ίδια. Ο Γιώργος Παπανδρέου περπάτησε στον Μπουρνάζι μαζί με τη σύζυγό του, ανάμεσα σε υποστηρικτές του ΠΑΣΟΚ που φώναζαν συνθήματα για εκλογική νίκη στις 7 Μαρτίου. Τον χαιρέτησε μάλιστα ένας νεαρός που τον έλεγαν Ανδρέα Παπανδρέου. Ο υποψήφιος πρόεδρος κάθισε στη συνέχεια μπροστά σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή και έστειλε μήνυμα με αποδέκτες 2.000 νεολαίους του κόμματος. Είναι μια γιορτή του φωτός και της ανθρωπιάς, της δημιουργίας και της αναβάπτισης της δημοκρατίας. Αλλάζουμε τους εαυτούς μας. Αλλάζουμε το κίνημα, το κίνημά μας. Αλλάζουμε την κοινωνία, την πολιτική, την Ελλάδα. Όλη τη μέρα ο κύριος Παπανδρέου ήταν σε επικοινωνία με τους επιτελείς της Καρυλαίου Τρικούπη και ενημερωνόταν για την εξέλιξη της ψηφοφορίας σε 3.000 κάλπες όλη τη χώρα. Μέχρι το μεσημέρι οι υπεύθυνοι έλεγαν ότι η συμμετοχή ήταν κάτι παραπάνω από ικανοποιητική και υπολόγιζαν ότι για κάθε ένα κομματικό μέλος ψήφιζαν 4 φίλοι του κινήματος. Νωρίτερα στην Αθηναίδα, σε μια ζωντανή σύνδεση με την Κύπρο και με φίλους του κόμματος που προσήλθαν για να ψηφίσουν εκεί, ο Γιώργος Παπανδρέου έκανε λόγο για άνοιγμα σε πολιτικούς χώρους πέρα από το ΠΑΣΟΚ. Θέλουμε μια δημοκρατική παράταξη του ΠΑΣΟΚ αλλά και πέρα από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ, στο στενά κομματικό, που θα αγκαλιάζει όλες τις υγιείς και δημοκρατικές δυνάμεις, αυτές που έχουν παραδόσεις και των λαϊκών αγώνων του σοσιαλισμού και της σοσιαλδημοκρατίας, αλλά και του φιλελευθερισμού, της δημοκρατίας. Ένα μικρό παιδί βρήκε την ευκαιρία να δώσει απευθείας το μήνυμά του στον υποψήφιο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Γιώργο, προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα. Εμείς οι πόλοι είμαστε μαζί σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμά του στην Αθήνα, ο Γιώργος Παπανδρέου πέρασε από το εκλογικό κέντρο του Αγίου Παύλου, αλλά και από το νέο Ηράκλειο. Σε κάθε εμφάνισή του, η υποδοχή από τους οπαδούς ήταν ενθουσιώδης. Στο νέο Ηράκλειο έκανε και σύντομη επίσκεψη στα στούντιο του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού. Αυτό το αισθάνθηκα σε όλες τις περιοχές που πήγα σήμερα. Μια τρομερή συγκίνηση, αγάπη, προσδοκία που και προς το πρόσωπό μου, αλλά πιστεύω όμως και μια απελευθέρωση δυνάμεων από την ίδια την κοινωνία. Μια τηλεοπτική συνέντευξη του Γιώργου Παπανδρέου μετέδωσε το διεθνές ειδησιογραφικό πρακτορείο Associated Press, όπου σε ερώτηση για τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, ο υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για δυναμική νίκη. We have such a dynamic and we are moving day by day into a winning mode. So we'll keep it up and we'll have a very good result on March 7th. Είμαστε πάντα σε απευθεία σύνδεση με το Κιλελέρ, τη Θήβα και τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Καρυλαίου Τρικούπη. Πριν δούμε τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που έχει στα χέρια του ο Αντώνης Φουρλής, να παρακολουθήσουμε κυρίες και κύριοι στιγμιότυπα από την ψηφοφορία σε εκλογικά κέντρα της Αθήνας και σε άλλες πόλεις. Κάλπες στήθηκαν και στο εξωτερικό για τους ομογενείς, μέλη και φίλους του ΠΑΣΟΚ, ενώ ιδιαίτερα θερμή ήταν η ατμόσφαιρα στην ιδιαίτερη πατρίδα της οικογένειας Παπανδρέου, στο Καλέντζι της Αχαΐας. Σήκω, Αντρέα, για να δεις το παιδί της αλλαγής. Επιδεικνύοντας την αστυνομική τους ταυτότητα, οι ψηφοφόροι παραλαμβάνουν από την Εφορευτική Επιτροπή ένα ψηφοδέλτιο με το όνομα του Γιώργου Παπανδρέου και ένα λευκό. Στα εκλογικά κέντρα του Γαλατσίου, οι φίλοι και τα μέλη του ΠΑΣΟΚ από νωρίς το πρωί δημιούργησαν ουρές μπροστά στις κάλπες, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Γιώργου Παπανδρέου. Τώρα που θα σχολάσει και η Εκκλησία, ακόμα περισσότερο κόσμο θα έχουμε. Παρά το πρωινό της ώρας, δεκάδες φίλοι και μέλη του ΠΑΣΟΚ έχουν δημιουργήσει ουρά έξω από το εκλογικό κέντρο που λειτουργεί στο κτίριο της Νομαρχίας, στη Λεωφόρο Κηφισίας. Θα πιάσει το εκατομμύριο ψήφους ο Γιώργος. Παίρνετε τα έντυπα, περάστε στο δωμάτιο ένα από τα δύο στο φάκελο και ερχόσαστε εδώ και ψηφίζετε. Γύρω στις 10.30 διακόπηκε η λειτουργία του δικτύου των ηλεκτρονικών υπολογιστών λόγω υπερφόρτωσης του συστήματος. Είχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή τη συγκεκριμένη ώρα. Δηλαδή τέτρεχε πάρα πολύ και κόλλησε η σελίδα. Καλημέρα. Καλημέρα. Θα μου πείτε δύο λόγια για την ψηφοφορία. Κοιτάξτε, είναι ένας δημοκρατικός θεσμός. Βέβαια, καλό ήταν κι άλλος υποψήφιος, αλλά όλοι κρίνανε
το μοναδικό, τον Γιώργο τον Παπανδρέου. Από νωρίς το πρωί, εκατοντάδες πολίτες προσέρχονται στο πολιτιστικό κέντρο των εργαζομένων του ΟΤΕ εδώ στην πλατεία Βικτωρίας και παράλληλα με την ψηφοφορία βρίσκουν ευκαιρία να πιούν τον καφέ τους και να ανταλλάξουν απόψη για τις εκλογές. Στον Πειραιά, όπως μας είπαν οι υπεύθυνοι της εσωκομματικής εκλογικής διαδικασίας, η προσέλευση του κόσμου ήταν διπλάσια από την αναμενόμενη. Με αποτέλεσμα να ευνηδιαστεί το σύστημα μηχανοργάνωσης και να σχηματιστούν ουρές έξω από πολλά εκλογικά κέντρα. Η ώρα είναι 5 το απόγευμα και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την Ομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 35.000 Θεσσαλονικής έχουν ψηφίσει για την ανάδειξη νέου Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Με βάση κάποιους δείκτες που έχουμε και εμείς στατιστικούς, πάμε πάρα πολύ καλά. Η κάλπη στο Καλέτσι, το αποκαταγωγή του Γιώργου Παπανδρέου, είχε στηθεί στο κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών 10 χιλιόμετρα μακριά από το χωριό, στον οικισμό του Αγίου Γεωργίου. Το Καλέτσι σήμερα ψηφίζει σύσσωμο ένα δικό του άνθρωπο για πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και για υποψήφιο πρωθυπουργό, τον αυριανό πρωθυπουργό, τον Γιώργο Παπανδρέου. Στο Ηράκλειο της Κρήτης η ψηφοφορία διεξάγεται από το πρωί χωρίς προβλήματα, ενώ μπροστά στην κάλπη βρέθηκαν ακόμη και κάποιοι υπερήλικες. Παρόλα που είμαι 94 ετών, ήρθα να δώσω τον ψήφο μου στον Γιώργο Παπανδρέου. Σε τρία εκλογικά κέντρα διεξάγεται από τις 8 το πρωί η ψηφοφορία στη Λάρισα. Παπανδρέου το ίδιο 20 ετία ακόμα θα πάμε, άλλη μια 20 ετία. Στη Μυτιλίνη, μια καλόγρια έδωσε και αυτή παρόν στην εκλογή του νέου Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Από τα γενοπάσκευα μας εμείς είμαστε στην ΚΚ και ΠΑΣΟΚ. Δεν έχουμε ψηφίσει καμιά φορά Νέα Δημοκρατία για να ξέρουμε τι γεύση έχει. Εκτός όμως από τις 3.000 κάλπες που στήθηκαν στην Ελλάδα, στην εκλογική διαδικασία είχαν τη δυνατότητα να πάρουν μέρος οι φίλοι και τα μέλη του ΠΑΣΟΚ στην Αμερική, την Αγγλία, την Ιταλία αλλά και την Κύπρο. Η προσέλευση και στα δύο εκλογικά κέντρα του Λονδίνου έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Έχουμε 6 εκλογικά κέντρα στη Μητροπολιτική Νέα Υόρκη, ένα αυτό εδώ που είμαστε, ένα στο 23 Avenue στην Αστόρια, ένα άλλο στο Broadway, ένα στο Manhattan, ένα στο Brooklyn και ένα στη Νέα Ιερσέη, στο New Jersey. Με πληροφορούν κυρίες και κύριοι ότι μόλις έφτασε ο Κώστας Καραμανλής στη Θήβα. Είμαστε σε απευθεία σύνδεση, τον παρακολουθούμε. Μετά την ψήφο, οι Ηρακλιώτες έστησαν και ένα μικρό γλέντι στο καφενείο που μετατράπηκε σε εκλογικό κέντρο. Με τον Γιωργάκη αρχηγό θέλουμε τον αγώνα και εύχομαι στον δημιουργό να ζήσει ένα αιώνα. Χαρτάκι, τάβλη και τσικουδιά δίπλα στην κάλπη. Το τάβλη, γιατί δεν βλέπετε ότι οι ουρές είναι μεγάλες και πρέπει να περιμένουμε κάτι πρέπει να κάνουμε. Ανάλογο το κλίμα και στα χωριά των Ιωαννίνων. Καλή καρδιά μοναχά θέλουμε και να μας προσέχει λίγο η πολιτεία. Με Τσίπουρο, με ΖΕ και καλή διάθεση, μέλη του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν σήμερα για την εκλογή του νέου Προέδρου. Όσο για τους αντιπάλους, προτίμησαν σήμερα το απέναντι καφενείο. Έρχονται για να δουν τι γίνεται, πώς πάει η κίνηση, όχι να ψηφίσουν. Δηλαδή έρχονται με το πρόσχημα να πιούν... να δουν, κόβουν την κατάσταση, έτσι. Στο καφενείο του Πάγκαλου ψήφισαν για τον νέο αρχηγό αρκετοί Κερκυραίοι. Μήπως γι' αυτό υπήρχαν εκεί και διαφωνούντες. Όχι, δεν διαφωνούμε. Άκη, είμαι ΠΑΣΟΚ, σε αυτό το μήνυμα θα ψηφίσουμε. Α, είστε ΠΑΣΟΚ. Βέβαια. Και δεν θα ψηφίσετε. Όχι, γιατί έτσι. Αν βγει 100 άγκυρα και ένα άγκυρο, δεν είναι πάλι ο Ανδρέας, ο Γιώργος Αυγή. Τι νόημα έχει ο ψήφος, δεν καταλαβαίνω αυτό. Αρκετοί είναι μάλιστα εκείνοι που συνδυάζουν το τερπνόν μετά το ωφελήμου. Αφού μετά την ψηφοφορία ακολουθούν με ζέδες και κρασί. Όχι, δεν σου έρθει σε εκλογές, τοπική σε έχει ψηφίσει. Πρώτη φορά. Το δρόμο για την κάλπη σε εκλογικό κέντρο της Μυτιλίνης έδειξε στην καλόγρια αυτή ο Υπουργός Αιγαίου. Από τα γενοπάσκευα εμείς είμαστε στην ΚΚ και ΠΑΣΟΚ. Δεν έχουμε ψηφίσει καμιά φορά Νέα Δημοκρατία για να ξέρουμε τι γεύση έχει. Η εκλογική διαδικασία στο περίπτερο που είχε στηθεί στο πεζόδρομο της Ερμού στο Σύνταγμα θύμιζε περισσότερο happening ή φοιτητικές εκλογές, αφού από τα μεγάφωνα ακουγόταν συνεχώς νεανική μουσική. Θέλουμε να είναι εύκαιρη η ατμόσφαιρα. Από τα εκλογικά κέντρα πέρασαν όλες οι ηλικίες, από 16άριδες μέχρι 90άριδες. Θέλησα να συμβάλλω κι εγώ στην σωστή πολιτικοποίηση των νέων. Ο καλύτερο από όλα είναι. Όχι τα ηλικία, να παίρνει τη μαγκούρα και να έρθει ο αρχηγός σας. Όχι. Να βγαίνει από τον κόσμο δηλαδή. Τον κόσμο. Η ψήφος είναι το αίσθημα του ατόμου. Δεν πουλιέται, ούτε αγοράζεται. Με νοήσατε. Αυτό είναι το κυριότερο στον άνθρωπο.
Στη Θεσσαλονίκη πρόβλημα με το online σύστημα πήγε μία ώρα πίσω την ψηφοφορία. Έτσι αντί για τις 8 που είχε προγραμματιστεί, οι κάλπες άνοιξαν λίγο μετά τις 9. Πώς σας φαίνεται αυτή η διαδικασία? Μια χαρά είναι. Προβλήματα στο δίκτυο των υπολογιστών αντιμετώπισαν πολλές περιοχές, καθώς το σύστημα υπερφορτώθηκε. Με τη σύνδεση προσπαθούμε να δημιουργήσουμε, να ξεπεράσουμε κάποια προβληματάκια. Σε λίγο θα είναι όλα εντάξει. Κάποιοι ψήφισαν ιδιαίτερα συγκινημένοι, μέχρι δακρύων. Τι να σας πω, σας λέω, είμαι πολύ συγκινημένος. Η τεχνολογία επέτρεψε να ψηφίσουν και οι Έλληνες του εξωτερικού. Μέσω ίντερνετ οι ψήφοι τους θα καταμετρηθούν στα αποτελέσματα. Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά μετά από ωριαία παράταση και η Λώρα Ιωάννου, που βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ, θα μας δώσει όλα τα νεότερα, αν φτάνουν τα πρώτα αποτελέσματα. Λώρα. Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Μαθαίνουμε ότι από λεπτό σε λεπτό ο κύριος Αυγερινός θα κατέβει να μας κάνει την πρώτη δήλωση. Λίγο νωρίτερα μας είχε πει ότι περίπου στις 9 η ώρα θα ήταν σε θέση να μας πει τον συνολικό αριθμό των πολιτών που ψήφισαν. Εμείς όμως έχουμε ενδεικτικά στα μεγάλα αστικά κέντρα πώς πήγε η ψηφοφορία. Έχουμε τα πρώτα νούμερα μέχρι περίπου μισή ώρα προτού να κλείσουν οι κάλπες. Έχουμε λοιπόν στο λεκανοπέδιο της Αττικής με εγγεγραμμένα μέλη 12.305. Στο ΠΑΣΟΚ ψήφισαν 131.500 πολίτες. Στη Θεσσαλονίκη με 11.000 εγγεγραμμένα μέλη ψήφισαν 47.000 πολίτες. Στην Κρήτη με εγγεγραμμένα μέλη 13.200 μέλη του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν 58.000. Στη Θεσσαλία με 8.750 μέλη ψήφισαν 49.000. Στην Πελοπόννησο με 9.200 μέλη εγγεγραμμένα ψήφισαν 42.000. Και στην Εύβοια με 2.400 εγγεγραμμένα μέλη ψήφισαν 14.800. Βλέπουμε περίπου, Δημήτρη, η αναλογία είναι 1:4 σε σχέση με τα εγγεγραμμένα ίσως μέλη. Ίσως και περισσότερο, έχει πενταπλασιαστεί σε μερικές περιπτώσεις. Για ό,τι νεότερο, ναι, Λώρα. Να πούμε μόνο ότι εδώ είναι πολλά πρωτοκλασσά τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ήρθε τώρα ο κύριος Σκανδαλίδης, νωρίτερα ο κύριος Λαλιώτης. Περιμένουμε τώρα και τις δηλώσεις του κύριου Αυγερινού και αμέσως θα σας ενημερώσουμε. Θα συνδεθούμε και πάλι λοιπόν με την Χαριλάου Τρικούπη σε ανοιχτή συγκέντρωση για να περάσουμε στη Νέα Δημοκρατία του κόμματος.